Παρουσία δεκάδων διευθυντών και υποδιευθυντών γυμνασίων και ηλικίων έγινε το πρωί η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, με τον προϊστάμενο Σοκράτη Αβελίδη να μιλά με θαυμασμό για το έργο το οποίο γίνεται στα σχολεία του νομού, τόσο σε ό,τι αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και σε ό,τι έχει σχέση με τη συμμετοχή σχολικών μονάδων της περιοχής, ακόμη και σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Οι μαθητές μας έχουν μια σειρά επιτυχιών αξιοζήλευτη στο Πανελλήνιο, τόσο στις πανελλαδικές εξετάσεις, σε κάθε είδους εξετάσεις, αλλά και σε διαγωνισμούς ξένους διαγωνισμούς, διεθνείς διαγωνισμούς, αλλά και ελληνικούς, εκπαιδευτικούς πάντα διαγωνισμούς. Από την άλλη μεριά, είμαστε η πρώτη περιοχή της χώρας και όχι μόνο αναλογικά αλλά και απόλυτα αριθμητικά σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Τρέχουν αυτή τη στιγμή 250 ευρωπαϊκά προγράμματα σε όλα τα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης είμαστε η πρώτη στην χώρα αναλογικά με τον πληθυσμό μας στην υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. 5 νέα σχολεία, 2 ΕΠΑΛ και 3 γυμνάσια θα προτείνει στο Υπουργείο Παιδείας να ιδρυθούν στη Μαγνησία η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προτείνουμε φέτος 5 καινούργια σχολεία, 5 καινούργιες σχολικές μονάδες να ιδρυθούν, 4 στα νησιά μας και 1 στο Βόλο. Μιλάμε για το 3ο ΕΠΑΛ της Νέας Ιωνίας, μιλάμε για το Εσπερινό ΕΠΑΛ της Αλονίσου και για 3 Εσπερινά γυμνάσια στη Σκιάθο, τη Σκόπελο και την Αλόνισο. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, που έδωσε το παρόν στη σημερινή εκδήλωση, μίλησε για τη σημασία της αρμονικής συνύπαρξης των μαθητών και για την αποδοχή των παιδιών από ξένες χώρες. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία διαχρονικά με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία έχει ενταθεί όμως τα τελευταία χρόνια. Και αυτό διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι πλέον τα σχολεία μας διαφοροποιούνται. Πολλές φορές υπάρχουν και εντάσεις μέσα στα σχολεία. Οι εκπαιδευτικοί μας θέλουν στήριξη και σε πνευματικό επίπεδο και όχι μόνο. Και έτσι έχοντας ενταλμένους ιερείς στο κάθε σχολείο, προσπαθώ και εγώ προσωπικά να είμαι κοντά στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Νομίζω ότι πλέον περνάμε σε μια εποχή όπου τα παιδιά μας θα μάθουν να συνυπάρχουν και με άλλα παιδιά, με αυτούς που έρχονται κοντά μας. Τα παιδιά μας πρέπει να μάθουν να αξιοποιούν τον χρόνο της παιδείας για αληθινή παιδεία